και από την πανδημία, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε στην οικονομική πανδημία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Και πώς το τόνισε? Το Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, αποφάσισε να προβεί στην επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Διαβάζουμε, λοιπόν, μαζί την επιστολή που έχει σταλεί πριν από λίγες ώρες και βασικά το πρωί της Δευτέρας. Κύριε Πρωθυπουργέ, η εβδομάδα που πέρασε, καθώς και όλη η εορταστική περίοδος, μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι χαμηλότερες εισπρακτικά των τελευταίων ετών. Τα μέτρα στήριξης είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ και είναι επιτακτική ανάγκη να μην εξαιρεθεί πάλι το μικρό λιανικό εμπόριο από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Λιανεμπόριο και εστίαση είναι μια λυσίδα και ήδη έχουμε μειωμένες εισπράξεις από τους περιορισμούς και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Η πιο σημαντική εβδομάδα του έτους για αγορές δώρων αλλά και για οτιδήποτε σχετίζεται με την έξοδο της πρωτοχρονιάς έχουν παγώσει. Παράλληλα, αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και του κόστους μεταφοράς λειτουργούν διτά. Στις επιχειρήσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας και στους καταναλωτές αφαιρούν το διαθέσιμο εισόδημα. Ζητάμε τη μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, την πλήρη απαλλαγή από το ενίκιο για τους επόμενους δύσκολους μήνες, την επαναφορά των αναστολών εργασίας και για το προσωπικό του λιανικού εμπορίου, νέα μη επιστρεπτέα προκαταβολή ειδικά για το λιανικό εμπόριο, επιδότηση των παγίων λογαριασμών όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, ρεαλιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία για όλους και φυσικά την επόμενη ημέρα της υγειονομικής και οικονομικής πανδημίας πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Καλή χρονιά, λοιπόν, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας από τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, λίγο διαφορετικά. Πάμε ευθύς όμως να καλησπέρισουμε τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη, λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή φυσικά, τον αξιότιμο καλεσμένο μας, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Καλησπέρα σας, κύριε Λεμονίδη, στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα, κυρία Παπαζουγλού, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Λεμονίδη, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Αριγιάννης στο ένα τσάνελ ξεκαθάρισε ότι σε τοπικό επίπεδο στην Καβάλα οι τέσσερις που είναι θετικοί με την όμικρον κολλούν 11 άτομα. Και φυσικά ότι πρόκειται να υπάρξει καταστροφική πορεία της πανδημίας, τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, που δεν θα μας εκπλήξουν ακόμη και τα παραπάνω κρούσματα από τα 429 που είχαμε σήμερα. Ξεκάθαρο μήνυμα, λοιπόν, από την πλευρά σας ότι οι μήνες που ακολουθούν θα είναι δύσκολοι και θα πρέπει να υπάρξει οικονομική στήριξη, κύριε Λεμονίδη. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Παπάζογλου, εμείς έχουμε μάθει στα δύσκολα και νομίζω ότι τα δύο χρόνια της πανδημίας πραγματικά όσο μπορούμε έχουμε αντέξει, διεκδικώντας πάντοτε αυτό που μας αναλογεί μέσα σε όλο αυτό το βέβαιο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Mm-hmm. Εννοείται ότι η επιστολή, όπως πολύ σωστά τη διαβάσατε, έχει τα σημεία αυτά που χρειάζονται ούτως ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε αυτή την όλη κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Μην ξεχνάμε ότι μετά από μια δεκαετή κρίση και μόλις το 2019 που προσπαθήσαμε σιγά σιγά να ανασάνουμε, ήρθε η πανδημία η οποία πλέον ισοπαίδωσε τα πάντα. Οι επόμενοι τρεις μήνες είναι λογικό να είναι πάρα πολύ δύσκολοι, διότι πλέον τα νούμερα βλέπουμε ότι έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδο κρουσμάτων. Βέβαια, επειδή η μετάλλαξη αυτή, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι ειδικοί ιατροί, δεν είναι τόσο επικίνδυνη, βέβαια είναι άκρως μεταδοτική. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει ευτυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχα εισαγωγή ατόμων όσον αφορά ασθενών στα νοσοκομεία και στις ΜΕΤ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παρήγορο. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι το ιατρικό. Εμείς έχουμε αποδείξει ως εμπορικός κλάδος τουλάχιστον ότι είμαστε πιστοί σε όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν. Τα ακολουθούμε πιστά και προτρέπουμε από την αρχή της πανδημίας και τους συναδέλφους μας αλλά και τους συνανθρώπους μας και το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι για να βοηθήσουμε έτσι ούτως ώστε να μην επεκταθεί η πανδημία. Είμαστε ο ασφαλέστερος κλάδος σε ό,τι έχει να κάνει την διασπορά του κορονοϊού. Το έχουμε αποδείξει από την αρχή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προτάζοντας πρώτα την υγεία, διεκδικώντας όμως παράλληλα αυτά που μας αναλογούν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και για να μπορέσουμε εν τέλει να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς το ελληνικό κράτος, τους έμεσους και άμεσους φόρους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βλέπετε ότι έρχονται παράλληλα, όπως είναι η ενέργεια, η οποία έχει και αυτή διπλασιαστεί και τίνει να είναι ένα δεύτερο ενίκιο για οποιοδήποτε κατάστημα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ζητούμε ρεαλιστικά
μέτρα, τα οποία ξεκινώντας, μάλλον να ξεκινήσω από το τελευταίο που ζητάμε τα ρεαλιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί, διότι ό,τι πέρασε από την τράπεζα δεν ήρθε ποτέ στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Ζητάμε λοιπόν να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία να είναι ευέλικτα, εύκολα και να είναι εργαλεία τα οποία θα έρθουν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στα καταστήματα, στις μικρές επιχειρήσεις και να έρθουν ως εισρωή εισοδημάτων στα καταστήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Από εκεί και μετά μιλάμε για τις επιστρεπτές προκαταβολές, αλλά δεν μιλάει κανείς ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές τον καιρό που είχαν δοθεί, οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές. Πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για να μπορέσουμε να αντέξουμε και γι' αυτό ζητάμε τη μη επιστροφή των χρημάτων από τις επιστρεπτές πλέον προκαταβολές. Mm-hmm. Η θέσπιση μιας νέας επιστρεπτές προκαταβολής μόνο για το λιανεμπόριο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, την επαναφορά των αναστολών εργασίας για το προσωπικό του λιανικού εμπορίου, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι είναι το ενίκιο, το οποίο η κυβέρνηση και τα Υπουργεία είχαν θεσπίσει την απαλλαγή από το ενίκιο για αρκετούς μήνες και αυτό βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί για τους επόμενους τουλάχιστον μήνες, όπως επίσης και αναφέρουμε την επιδότηση υπάγειων λογαριασμών όλων των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Διότι οι πάγιες υποχρεώσεις και γενικότερα οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, παράλληλα έχουν μειωθεί τα έσοδα, οπότε με απλά μαθηματικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το ισοζύγιο να είναι ποτέ θετικό, είναι μονίμως αρνητικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είμαστε στη δίνη και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, θα πρέπει να είναι και γενναίες οι αποφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτείας. Γενναίες αποφάσεις. Κύριε Λεμονίδη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι συζητούμε και ακούσαμε και πριν και στα ρεπορτάζ μας ότι συζητείται αν υπάρξει το κλείσιμο της εστίασης στις 10 το βράδυ. Βλέπουμε, όπως τονίζουν και οι ειδικοί, ότι μπορούμε να φτάσουμε στους 80.000 κρούσματα ημερησίως τουλάχιστον μέχρι 22 Ιανουαρίου και θα δούμε μια καλή πορεία για την χώρα μας προς τα μέσα του Φεβρουαρίου. Κατανοούμε και βλέπουμε λοιπόν όλοι ότι τα είδη τα οποία εσείς πουλάτε, να το πούμε τόσο απλά στη λαϊκή, κύριε Λεμονίδη, δεν πρόκειται να βρεθεί πελάτης και καταναλωτής να μπει σε ένα κατάστημα ενδυμάτων ή σε ένα κατάστημα ρούχων ή κάποιον άλλον αντικείμενο που αφορούν τέλος πάντων τον καλοπισμό τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πού να τα βάλουνε, κύριε Λεμονίδη, πού να πάνε, πού να βγούνε και με όλη αυτή την κρισιμότητα και την αλλαγή της ψυχολογίας και του φόβου. Κόλλησα Δέλτα, κόλλησα Όμικρον. Θα νοσηλευτώ, δεν θα νοσηλευτώ. Να κάνω την τρίτη δόση, να μην την κάνω. Με το 7μηνο δεν θα έχω πιστοποιητικό εμβολιασμό. Τι να κάνω, φοβάμαι. Με όλη αυτή την ψυχολογία και με όλο αυτό το χώρο που πρόκειται να ακολουθήσει, ποιο θα μπει, κύριε Λεμονίδη, να ψωνίσει παπούτσια και ρούχα? Καταρχάς, νομίζω ότι πλέον και οι πιο δύσπιστοι έχουν αντιληφθεί περίδρανα ότι η εστίαση με το εμπορικό κομμάτι είναι αλληλένδετα. Για να μπορέσει να δουλέψει το ένα κομμάτι, η μία πλευρά, θα πρέπει να δουλεύει εύρυθμα και η άλλη. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι από την πλευρά του εμπορικού, της εμπορική κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Και είναι, να σας την εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Εμείς έχουμε εμπόρευμα. Η εστίαση δεν έχει εμπόρευμα. Το εμπόρευμα λοιπόν, το οποίο ειδικά στην αίτηση και στην υπόθεση είναι και στη σεζόν επάνω είδος μόδας, όταν εμείς δύο χειμώνες έχουμε αποθηκεύσει και έχουμε βάλει στις αποθήκες μας αδιάθετο εμπόρευμα το οποίο δεν μπορούμε να ρευστοποιήσουμε, έτσι κλείνει το οξυγόνο, η στρόφικα του οξυγόνου στην επιχείρησή μας. Εννοείται ότι εμείς θέλουμε εύρυθμα να λειτουργούν όλα τα κομμάτια του εμπορίου, της εστίασης και γενικότερα όλη η κοινωνία μας να λειτουργεί εύρυθμα. Αυτό επειδή βλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες από την πολιτεία, να ακολουθούνται από όλους οι κανόνες αυτοί και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μπορούμε να λειτουργούμε έστω και σε μια μερική κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή, όπως είδα και το ρεπορτάζ και πιο νωρίς που είχατε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κελγιώργη, βλέπετε ότι ενώ είμαστε ανοιχτά, οι τζίροι είναι κλειστών καταστημάτων. Είναι σαν να έχουμε ένα άτυπο lockdown.
Βλέπουμε δηλαδή ότι με μεθόδους είτε με click away και click inside που υπήρχαν σε προγενέστερη μορφή, ήταν πολύ καλύτερα σε σχέση με τώρα, όπου η ψυχολογία του κόσμου δεν είναι αυτή η οποία θα τους δώσει το κίνητρο να βγουν στην αγορά και να καταναλώσουν. Πρώτον, γιατί η εστίαση, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά. Και δεύτερον, διότι τα κρούσματα και τα νούμερα είναι τόσο πολλά που δεν αφήνουν τον κόσμο, γιατί σε κάθε οικογένεια ή σε ένα στενό συγγενικό περιβάλλον υπάρχει και ένα κρούσμα, οπότε δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, φοβάται να βγει και να κυκλοφορήσει στην αγορά και να καταναλώσει έστω και κάποια αναγκαία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μην ξεχνάμε ότι για εμάς πέρασε μια εορταστική περίοδος η οποία είχε πάρα πολύ χαμηλούς τζίρους, αν εξαιρέσουμε τις 2-3 τελευταίες μέρες των Χριστουγέννων. Έρχεται μια περίοδος η οποία είναι η εκπτωτική περίοδος και είναι επίσης μια περίοδος ρευστοποίησης του εμπορεύματος, που εάν δεν γίνει και αυτή τη φορά ουέ και αλίμονο το τι θα επακολουθήσει μέχρι το μήνα Φεβρουάριο, τα τέλη Φεβρουαρίου, διότι σε ιατρικό επίπεδο τα κρούσματα μπορεί να ανεβαίνουν και να είναι σε ανησυχητικό επίπεδο, τα λουκέτα των καταστημάτων να δούμε σε τι αριθμό θα ανέβουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να ενσκύψει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδή του εμπορίου και του λιανεμπορίου, να βοηθηθεί όσο ποτέ το λιανεμπόριο είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι πραγματικά πλέον η θηλιά, όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο σφιχτή, και πρέπει να βοηθηθούμε έμπρακτα. Ναι. Έχει δοθεί βοήθεια, για να μην είμαστε έτσι, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα 2 έτη, έχει δοθεί βοήθεια στο μέτρο του δυνατού από την πολιτεία, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ο λογαριασμός και μια επιχείρηση ειδικά έχει έσοδα και έξοδα. Όταν τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα κατά πολύ, όπως συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια, με μαθηματική ακρίβεια η κάθε επιχείρηση είτε δυσκολεύεται είτε οδεύει προς το κλείσιμο. Αυτό θα πρέπει να προλάβουμε, γιατί θα χαθούν και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Εάν δηλαδή είναι και η ανεργία κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον το λέμε και το ξαναλέμε για όλες τις επιχειρήσεις, ούτε μία χαμένη θέση εργασίας δεν μπορεί να σηκώσει η πόλη μας και η αγορά και το εμπόριο άλλη ανεργία. Θέλω να σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεμονίδη. Να πούμε ότι η κατάσταση μας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι πραγματικοί ήρωες, κύριε Πρόεδρε, βρίσκονται τελικά στην καθημερινότητα. Και μιλούμε φυσικά και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά επιτρέψτε μου ταπεινά να πω και για όλους εσάς που πραγματικά, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, καθημερινά με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε και να αποδείξετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Επειδή είστε δυνατοί άνθρωποι, κρίση, δεν ξέρω για πόσο ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Επειδή πραγματικά είναι υγειονομική πρωτίστοση κρίση, οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί οι οποίοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και είναι, βρίσκονται μέσα στον τομέα της υγείας. Εγώ λέω όμως ότι οι συνάδελφοι δικοί μου, οι έμποροι, οι μικροέμποροι, έχουν αγγίξει τα όρια του ηρωισμού τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια στο οικονομικό κομμάτι. Διότι είναι ήρωες, υγεία, ξέρετε γιατί, κύριε Λεμονίδη, γιατί πίσω από όλους εσάς, παραδείγματος χάρη το δικό σας το παράδειγμα, βρίσκονται και οι οικογένειές μας. Κρύβονται εξαιρετικοί πατεράδες, πραγματικά τόσο απλά θέλω να το πω και να το μεταφέρω. Εξαιρετικοί γονείς, πατέρες πραγματικά και σαν και εσάς. Και ανθρώπους που έχουν μικρά παιδιά και περιμένουν από τον μπαμπά τους να πάει στο σπίτι το εισόδημα για να πάνε στο ποδοσφαιρό τους, να πάνε στο φροντιστήριό τους, να έχουν τα ρούχα τους, να έχουν την καθημερινότητά τους. Πράγματα που στερούνται μερικοί άνθρωποι για να επιβιώσουν επιχειρήσεις. Είναι συνυφασμένοι με την οικονομία. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, θα πρέπει να δοθεί τώρα όσο ποτέ άλλοτε η κατάλληλη βοήθεια από την πολιτεία. Ένα και να κάνουν 2. Καλή χρονιά να έχουμε, θα έπρεπε τώρα αυτές τις μέρες να δίνουμε μόνο ευχές, αλλά βλέπετε ότι μπήκαμε σε ένα 2022 με πραγματικά 2022 προβλήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να λύσουμε. Ο ρόλος μας είναι αυτός ο οποίος επιτάσσει η ανάγκη να είμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους. Θα πρέπει να αισθάνονται περήφανοι και ήσυχοι ότι εμείς επιτελούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και μετά άλλοι είναι οι αρμόδιοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει τώρα για να μπορέσει να υπάρχει αύριο για την μικρομεσαία επιχείρηση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή σας συνέχεια.